θα δώσουμε σε κάποια συνάντηση που δεν το κάνουμε. Εγώ θα ξεκινήσω από τα τελευταία λόγια του site. Παρόλο που δεν ξέρω το λόγο, δεν είμαστε φίλοι, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ήταν από τα μισή ουσιαστή στην Ελλάδα και πιστεύω ότι θα γίνει και ένα πολύ μεγάλο προπονητή. Γιατί πάντα παρακολουθώ του προπονητέ και βλέπω πώ μιλάει, είτε έχει κερδίσει είτε έχει χάσει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια κουβέντα που θα πω στου αύριο και φυσικά την ακούει και η Ελλάδα. Είπε ότι θέλαμε την νίκη σήμερα για να εξασφαλίσουμε την άνοδο, να πέφτουμε τρεις βαθμούς από την ΑΕΛ και να πάρουμε και τρεις εμείς. Όταν εγώ πήγα και είπα ότι θα κάνουμε 10 στα 10, γιατί διεκδικούμε την πρώτη και τη δεύτερη θέση, πολύ εντάξει, κορυδεύαμε. Πιστεύω ότι ο αντίπαλος, που είναι και μεγάλος, όπως είμαστε και εμείς πολύ μεγάλη ομάδα, σίγουρα μας παρακολουθούσε και σίγουρα έβλεπε ότι με τις δυνατότητες αυτές, ότι αν τους κερδίσουμε σήμερα, θα είχαμε κάποιες ελπίδες. Παρόλο που είχαμε χάσει και ένα παιδί με την Παναχαϊκή, με την Παναχώνα στην έδρα μας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Τώρα για το παιχνίδι, νομίζω στο πρώτο μήνα μας ανεβερκή, ειδικά στο πρώτο τέταρτο, 20 και 20 λεπτά. Δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Η Άκη είχε μπει και κράταγε μακριά τους επιτυχούς μας από το παιδί της. Πέτυχε ένα γκολ από ένα λάθος, που τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω στο δεύτερο μήνα όμως έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω είχαν πολλές ευκαιρίες και από τα πλάγια και από τον άξονα και με στιγμένες φάσεις. Δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε για να διεκδικήσουμε την νίκη ή τουλάχιστον να πάρουμε ισοπαλία. Όταν παίζεις καλά και χάνεις, συνήθως λες εντάξει, έτσι, από αυτό που ασχοληθείς, όταν χάνεις, χάνεις. Έχεις χάσει το κεφάλι και ετοιμάσαι για το επόμενο παιχνίδι. Είχαμε πει ότι θα φέρουμε τον κόσμο πίσω. Νομίζω καταφέραμε να το φέρουμε. Δεν του δώσαμε όμως χαρά. Σίγουρα πήρε χαρά από την εμφάνιση, αλλά δεν πήρε χαρά από το αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσουμε και στα επόμενα παιχνίδια, πάντα για την νίκη, γιατί όταν είσαι προπονητής από την ομάδα για ποδοσφαιριστής, είδατε και την ατμόσφαιρα σήμερα. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα, δηλαδή να μην παίζει καλό ποδόσφαιρο, να μην λέει δική πάντα την νίκη. Και νομίζω ότι η καλύτερη απόδειξη είναι ο αγωνιστικός χώρος και ό,τι τη λέμε προς τα έξω εμείς. Και όταν ακούς κάποια λόγια από έναν αντίπαλο, μου έχει παίξει τόσο ψηλό επίπεδο. Αλλά να είναι πραγματικότητα, γιατί την περασμένη Κυριακή κερδίσαμε. Κάποιοι πήραν να πούνε την μπάλα ότι είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Σώση. Και καλά είμαστε τυχεροί. Εμείς ότι έχουμε πάρει, δεν έχουμε πάρει τίποτα με αυτής. Δυστυχώς, σε αυτά τα παιδιά που είμαι εγώ, μας έχει πάρει τύχη. Μακάρι να μας δώσει κάτι. Νομίζω ότι ό,τι έχουμε κερδίσει, το έχουμε κερδίσει και εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου μέσα στο γήπεδο. Αλλά όταν θέλουμε να μιλάμε για τύχη, σημαίνει ότι δεν ήμασταν άτυχοι. Ήταν να του πάρει θεματοφύλακα. Άλλες φορές άκουγα ότι ψάχνει άγια θεματοφύλακα. Το παιδί έκανε καταπληκτικές αποτελέσεις. Δεν πήγε πάλι στα μπουκάλια ή τα πετάξα μέσα. Παίζει και θεματοφύλακα. Έτσι δεν είναι ποδόσφαιρο. Το προσφυγικό μας αγωγέρα στην περασμένη εβδομάδα έπεσε 2. Έτσι και ο άλλος αγωγέρα σήμερα ήταν σε καλή κατάσταση. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε τι μας περιμένει, δεν μας φοβίζει τίποτα. Και θα πάμε να διεκδικήσουμε την τελευταία νίκη, όπως κάνουμε τώρα. Ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.